ψυχική δημιουργία. Και με πολύ αγάπη το κάνω. Το διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο. Είναι ένα μυθιστόρημα. Ο κύριος Δράπτης, όπως διαβάζω, ήταν ένας τραπεζικός υπάλληλος συνταξιούχος που πέρασε από μια δεδαλώδη οικονομική καταστροφή και όλο αυτό τον οδήγησε στο να συγγράψει αυτό το βιβλίο δίδαγμα προς κάποιους άλλους. Πολύ καλό βιβλίο. Και φυσικά όποιος έχει κάτι που να φωτογραφίζει την ίδια του την ψυχή, με τον οποιοδήποτε τρόπο, εδώ εμείς είμαστε ανοιχτοί για να τα παρουσιάσουμε αυτά. Και να σας πω επίσης και κάτι που επίσης θεωρώ ότι αξίζει να αναφερθεί. Αύριο το πρωί, Κυριακή 11.30, ο Όμιλος Φίλων Αστυνομίας Δυτικής Αττικής κόβει την πίτα του. Δεν πειράζει. Ας μας πούνε φιλόμπατσους, ας μας πούνε ρουφιάνους, ας μας πούνε φιλοαστυνομικούς. Δεν μας πειράζει. Εδώ κόβει πίτα ο Σύλλογος Προστασίας της Ακλίδας, ο Σύλλογος Φίλων της Χελώνας και μαζεύει 200 άτομα για να μην μείνει κουτσί η Χελώνα. Δεν πειράζει ρε παιδιά, αν υπάρχει ένας σύλλογος που βοηθάει τους αστυνομικούς, που θυμίζει τους νεκρούς αστυνομικούς, που δίνει οικονομικά βραβεία στις οικογένειες των αστυνομικών, δεν είναι καλό να πάμε και να δώσουμε το χέρι μας στη χείρα, στο ορφανό παιδί, να χειροκροτήσουμε στη μνήμη αυτών των αστυνομικών που έχουν χαθεί. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να πεις μια καλή κουβέντα για έναν αστυνομικό. Δεν είναι κακό να απλώσεις το χέρι σου στον δρόμο σε ένα παιδί στην ομάδα Δίας που παίρνει 670 ευρώ κάθε μήνα για να έρθει να πιάσει τον κλέφτη στο σπίτι μας που θέλει να βιάσει την γυναίκα μας, τη θυγατέρα μας, το εγγονάκι μας. Δεν είναι κακό. Όποιος λοιπόν επιθυμεί και αύριο το πρωί δεν είχε κάνει κάτι, 11.30 στο Δημοτικό Θέατρο Γιάννης Ρίτσος στο Εγάλεο, κόβει την πίτα ένας πολύ δραστήριος πρόεδρος, ο κύριος Μαθιουδάκης, με έναν σύλλογο ιδιαίτερα δημιουργικό που έχει φτιάξει υπεράσπισης της ελληνικής αστυνομίας. Προχωράμε στα θέματά μας και πάμε στο Δήμο Γλυφάδας. Ο κύριος Κόκορης ήταν καλεσμένος σε αυτήν την εκπομπή. Το θεωρώ περιττό, αλλά σας το ξαναεπαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, πως όποιος είναι εμπλεκόμενος σε ένα ρεπορτάζ με το θετικό ή τον αρνητικό τρόπο είναι καλεσμένος σε αυτό το τραπέζι. Όποιος δεν έρχεται, άξιος της μοίρας του. Πάμε να δούμε ένα βίντεο για να κατανοήσετε απολύτως το θέμα και να διερευνήσουμε και μαζί με τον συνάδελφο Αντιγλυφάδα που είναι εδώ, αλλά και με έναν κάτοικο, έτσι, με έναν πολύ χαρακτηριστικό τρόπο ανθρώπου που ζει το πρόβλημα, τι ακριβώς συμβαίνει με την υπομονή του Δημάρχου, αλλά και άλλα περίεργα με διάφορες παραγγελίες που γίνονται στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Γλυφάδας. Πάμε στο βίντεο παρακαλώ. Τι είναι αυτό που μπορεί να οδηγεί ένα δήμαρχο στο σκαμνί του κατηγορουμένου προκειμένου να υπερασπιστεί την παρανομία? Πόσο δυνατό μπορεί να είναι το κίνητρο που να αναγκάζει ένα δήμαρχο να παραβεί τον νόμο και να δέχεται να του καταλογιστούν πρόστιμα προκειμένου να κάνει αυτό που θέλει? Τις απαντήσεις ίσως μπορεί να τις δώσει ο δήμαρχος Γλυφάδας Κωνσταντίνος Κόκορης. Η επιμονή του να κατασκευάσει κημητήριο σε δασική χαρακτηρισμένη περιοχή είναι ανεξήγητη. Οι κάτοικοι εξαγριώνονται. Αυτό το έχει αγοράσει ο Δήμος? Όχι, ήρθε και το καταπάτησε. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα είχε να με δέντρα τα οποία ήρθε να με την μπολντόζα, τα άσυρε όλα τα δέντρα και τα έχει ρίξει πίσω από εκεί πέρα. Ο τάφος ο τελευταίος, ο οποίος να με μπήκε στις 3 η ώρα τη νύχτα, εκείνος ο τελευταίος ο τάφος, τον οποίο πιάσαμε και το Μαρμαρά. Φαινόταν η κάσα να πούμε 3 μήνες, 4. Και ήρθανε το βράδυ και το τσοπαντίζανε. Αν θα πάτε κοντά και τον δείτε, θα δείτε ότι ακόμα φαίνεται να είναι. Η εισαγγελία Αθηνών απαγγέλει κατηγορίες εις βάρος του Δημάρχου και των συνεργατών του. Οι ξυλοδαρμοί δίνουν και παίρνουν. Ο Κώστας Κόκορης όμως συνεχίζει να επιμένει. Τάφει φαντάσματα χωρίς νεκρούς, μόνο και μόνο για να αποκαλεί η Δημοτική Αρχή της Γλυφάδας τον χώρο νεκροταφείο. Μνήματα χωρίς ημερομηνίες θανάτου. Οι τάφοι δεν έχουν ονόματα πάνω. Μα δεν υπάρχουν νεκροί από κάτω. Είναι μνήματα χωρίς νεκρούς. Είναι μνήματα χωρίς νεκρούς. Είναι μνήματα του μαϊμού. Και όταν μπήκαν και σπάσαν το νεκροταφείο κτλ., άλλοι τάφοι ήταν εκεί, υποτίθεται πριν, άλλοι εκεί, χωρίς να υπάρχει από κάτω νεκρός. Μετά βρέθηκαν εδώ, άλλος ήταν εκεί, μεταφέρθηκε πιο πέρα. Νεκροί όμως από κάτω δεν υπάρχουν. Και την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, οι 30 περίπου οικογένειες που ζουν σε αυθαίρετα κτίσματα γύρω από την καταπατημένη έκταση που ο Δήμος προορίζει για κημητήριο, μετά από 30 ολόκληρα χρόνια έμειναν χωρίς νερό και ρεύμα, αφού η εναντίωσή τους έφερε την εκδίκηση.
Μας έβριζε, έλεγε θα μας αφορήσει εμάς αν κατοικούσε εδώ. Γιατί είπαμε ποιο νεκροταφείο, αυτό είναι η αεροσηλεία, ποιοι νεκροί. Δηλαδή ποιος θα πετάξει το νεκρό του εδώ, μες στο ρέμα. Και μας έλεγε θα σας αφορήσω για όλα αυτά που λέτε. Και στην ουσία μας αφόρησε, γιατί πήγαν κάναν καταγγελία, μας κόψαν το ρεύμα, δεν μας φέρουν νερό. Μας έκοψε το νερό ο δήμαρχος, γιατί δημιούργησαμε πρόβλημα τέτοιο. Και το φως που έχει κόψει, να κάποιος πήγε έκανε καταγγελία, μετά 30 χρόνια μας κόψανε και το φως να είμαι στο συνοικισμό. Και τώρα να μην είμαστε με τις γεννήτριες πλέον. Με αυτά τα μπετόνια, τον καιρό που έκοψε ο δήμαρχος το νερό εδώ στην περιοχή, πηγαίνω και φέρνω μπετόνια νερό και τα μοιράζω να μην, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πλύνουν τα πιάτα τους, να κάνουν να πάνε και το καθίσεις. Πόσο καιρό γίνεται αυτό? Από τον Αύγουστο, από τον καιρό που τσακωθήκαμε μαζί για το νεκροταφείο, είχαν εδώ τη γιορτή και τσακωθήκαμε, από εκείνη την ημέρα μας έκοψε το νερό. Τώρα εγώ, μήματα, χωρίς κάστες, να μου ξαναδεί. Αυτό είναι, κύριε Σπίνη. Μήματα, χωρίς να έχουν ονόματα νεκρών πάνω, κύριε Μεταξά, να μου ξαναδεί. Είδατε νεκροταφείο σε υψόμετρο 700 μέτρων. Και γι' αυτό φύσαγε και ακουγόταν και στο μικρόφωνο. Χαράδρα είναι, κυρία Δημητρία, σε χαράδρα μέσα είναι. Ακουγόταν και στο μικρόφωνο ο ήχος από το φύσμα 700 μέτρων. Λοιπόν, κύριε Πουστανέ, για πέσε μου τώρα. Εσείς βγάζετε μια εφημερίδα στην Κλειφάδα, την Ανατροπή. Είναι αυτή εδώ η εφημερίδα, κύριε και κύριοι. Το έχουμε πει και άλλες φορές ότι θέματα που αναδεικνύονται από τον τοπικό τύπο έχουν φιλόξενη στέγη εδώ στην εκπομπή. Εμείς δεν κλέβουμε θέματα. Δεν παίρνουμε ένα θέμα του αγώνα που κάνει ο συνάδελφος στην Κλειφάδα και να το παρουσιάσουμε σαν δικό μας ως δήθεν σπουδαίοι και μεγαλόσχημοι ερευνητές. Καλούμε εδώ τον δημοσιογράφο, τον συνάδελφο, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Και το λέω λοιπόν προς εσάς τους συναδέλφους που έχετε τοπικές εφημερίδες, εάν έχετε θέμα που νιώθετε ότι αξίζει περαιτέρω προβολή, εδώ τα τραπέζια και η εκπομπή μας είναι ανοιχτή. Κύριε Πουστώνα, τι έχει γίνει με το νεκροταφείο, το περιβόητο? Ας πούμε νεκροταφείο του Δήμου Κλειφάδα. Αυτό ας το πω με δύο λόγια, να μην σας χαλάσω τον χρόνο όλο. Τον Αύγουστο του 2011, κάποιοι μου τηλεφώνησαν ότι κάτι γίνεται στο βουνό εκεί πάνω. Παίρνω λοιπόν την κάμερα και τη φωτογραφική μηχανή και πήγα να δω τι συμβαίνει. Όταν πήγα, βέβαια υπάρχει και φωτογραφικό υλικό που σας έχω δώσει εδώ, είδα δημοτική αστυνομία να έχει κλείσει το δρόμο, μπουλντόζες να ανεβαίνουν πάνω, ένας γερανός να έχει μια εκκλησία προκατασκευασμένη να την πάει πάνω, παπάδες εκεί και ανεβαίνω προς τα πάνω. Όταν πριν φτάσω πάνω, περικυκλώσανε εκεί καμιά τριανταριά, άλλοι να με σπρώχνουν, άλλοι να με απειλούν, άλλος έβγαλε το πιστόλι να με σκοτώσει. Όταν ανέβηκα πάνω με χίλια δυο ζώρια από πάνω. Τώρα θα τα λέτε έτσι, έβγαλε το πιστόλι ή έβγαλε πιστόλι? Έβγαλε πιστόλι, εδώ έχουμε γίνει ελεύθεροι. Υπήρχαν άνθρωποι που είδαν ήταν εκεί πάνω. Αν δεν πάνω του, να μην θα τον είχε σκοτώσει. Ποιος έβγαλε πιστόλι? Ένας εκεί πέρα, αντιδήμαρχος, λέγονταν πρώην αστυνομικός ήταν ένα. Αντιδήμαρχος σε ενεργεία. Τότε δεν ξέρω αν ήταν ενεργεία, τώρα είναι αντιδήμαρχος. Πρώην αστυνομικός. Πρώην αστυνομικός. Δημοτικός σύμβουλος σε πάση περιπτώσει. Μπράβο. Και έβγαλε πιστόλι από τη ζώνη του. Ναι, ψυχρό να τον σκοτώσει. Αν δεν πέταγα πάνω, δεν ξέρω. Ένα λεπτάκι, κύριε Προεδρέ μου. Μήπως ήταν τσατσάρα και το είδατε καλά? Λέγανε να μην γνωρίζουμε αυτά. Δεν ξέρω. Ήταν πιστόλι. Δόξα σε Θεός, από αυτά τα ξέρουμε. Και στρατιώτες έχουμε κάνει. Και ξέρουμε, έχουμε. Έβγαλε πιστόλι από τη ζώνη του. Μάλιστα, ναι, από πίσω από τη ζώνη του έβγαλε και πιστόλι. Απειλήσε. Και απειλήσε. Και τι σας είπε, δηλαδή, φύγε, θα σκοτώσω. Να φύγω από το χώρο, να μην φωτογραφήσω, να μην βγάλω βίντεο, διότι εδώ θάβονται νεκρούς. Βέβαια, εγώ δεν είδα κανένα νεκρό. Το μόνο που είδα, γιατί έγραφε κάποιο όνομα εκεί πέρα, είχα πάει στην κηδεία του πριν από 15 χρόνια. Και έλεγε τον θάβουν εκεί ότι είναι νεκρός και θα με σκοτώσουν οι συγγενείς τους. Είδα ένα κουτί εκεί πέρα με οστά μέσα. Και ένα λάκκο είχαν αντίξει εκεί πέρα. Αυτό ήταν όλο. Εκεί πέρα μπουλντόζες, παπάδες, απειλές, σπροξήματα, φωνές. Πέσανε πάνω νέες και ήρθε ο τρομοκράτης. Τι θέλανε να κάνουν εκεί οι πεστρούς? Λοιπόν, εκεί είχε μια μπουλντόζα να σκάβει και χάμου τα δέντρα ότι υπήρχαν, γιατί υπήρχε μια μικρή αναδάσωση. Που μια μπουλντόζα, δεν ήταν μια μπουλντόζα. Ναι, καλά, αυτό που δύο ήταν η μία έσπαγε και η άλλη έσπαγε. Βέβαια, μην είχαν σπάσει και τη μηχανή φωτογραφική και δεν μπορούσαν να βγάλουν και άλλες φωτογραφίες. Δεν ερχόταν η ανισοδράση. Μετά πήρα τον αρχηγό Ελλάς και φανταστείτε, και έστειλε 5 περιπολικά και τους συλλάβαν όλους αυτούς. Παπάδες, καμιά 300 αριά ήταν, με μπουλντόζες κάπου. Άρα λοιπόν εκεί λέει ήταν μια δασική έκταση. Μια δασική έκταση. Πήγε ο Δήμος Κλειφάδας, ο Δήμαρχος, να κάνει νεκροταφείο. Και μέσα σε μια χαράδρα. Γιατί πήγε εκεί να κάνει νεκροταφείο? Για ποιο λόγο πήγε? Ακούστε κάτι. Έχω και όλα τα σχέδια. Επί του προηγούμενου δημάρχου, του Θεοδρόπουλου, κ. Θεοδρόπουλου, είχε πάρει μια έγκριση
πιο δίπλα, που είναι μια έκταση περίπου στα 300 στρέμματα και παραχωρήθηκαν τα 81 στρέμματα στον κύριο Θεοδρόπουλο από την προηγούμενη κυβέρνηση, ώστε να γίνει νεκροταφείο εκεί. Και ήταν μόνο από το ΙΠΕΧΟΔΕ να πάρουν μια άδεια να χαρακτεί ο δρόμος. Αυτό το πήρατε από το ΙΠΕΘΑ, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ακριβώς, αυτό λέω. Ναι. Ήταν μόνο να χαρακτεί ο δρόμος από το ΙΠΕΧΟΔΕ. Εκεί ήταν. Μην τώρα, τι του ήρθε του Κόκορη, ναι, του Δημάρχου. Όχι τι του ήρθε, να το ψάξουμε το τι του ήρθε, να το βρούμε. Ναι. Του ήρθε κάτι στο μυαλό. Ναι, τι του ήρθε. Εσείς πέστε μου. Μήπως δεν μπορούσε να πάρει την άδεια αυτή. Μήπως βρήκε πιο εύκολη λύση. Έχει κανένα λόγο, ρε παιδί μου, ένα λεπτάκι. Έχει κανένα λόγο ο Κόκορης, ο Δήμαρχος, να θέλει σώνει και καλά αυτό να γίνει νεκροταφείο. Εγώ πότε πληροφορούμε. Πλην του γεγονότος ότι θέλει να έχει ένα κημητήριο για τους δημότες του. Αυτό είναι βέβαιο ότι πρέπει να υπάρχει ένα καινούργιο κημητήριο, δεν υπάρχει συζητή λόγος. Αυτό είναι ο λόγος λοιπόν. Άρα είναι καλός δήμαρχος, αν παρανομεί προς όφελος των δημοτών του. Το ότι παρανομεί έχει φάει εδώ μηνύσεις, αγωγές από όλο το δημό, το δασαρχείο, παντού και πανταχώτερ. Εκατοντάδες μηνύσεις. Προστήματα 100.000 ευρώ. Του λένε όλοι ότι αυτό είναι παράνομο. Είναι παράνομο. Και αυτός γιατί είναι Natura, είναι πρώτη ζώνη. Γιατί επιμένει αυτός. Γιατί ο κύριος Κόκκος είναι τσαμπουκάς. Τι λες, ρε παιδί μου. Εδώ, κύριε Σπίνο μου, τσαμπουκάς, κύριε βγάζουμε, όσοι βγάζουμε εφημερίδες στον τοπικό τύπο. Τουλάχιστον κάθε εφημερίδα τρώει και από τρεις αγωγές από τον κύριο Κόκκορη. Άμα το βρίζετε, μήπως το βρίζετε. Γιατί βλέπετε στην εφημερίδα καμία εφημερίδα να τον βρίζω. Ένα λεπτό. Κύριε Πρεοδρέσβη, εσείς είστε κάτοικος με μεσοτυχία με το